Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? <στονιχεία> Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» της 11ης 5 του 2016... Ο τότε υπουργό παιδεία, κύριο Φίλη, μιλώντα για τη θεωρία του Νταβίνου για την εξέλιξη, ξεκαθάρισε μία και καλή τη θέση τη πολιτιοκρατία των ημερών μα. Αρχικά δήλωσε, εκεί το σχολείο στηρίζεται, στη θεωρία του Νταβίνο για την εξέλιξη, τα μαθήματα. Διασαφηνίσοντας ακόμα περισσότερο το όραμά του για την παιδεία αυτού του τόπου, εκδήλωσε στη συνέχεια με αποφασιστικότητα την πρόθεσή του για την προστασία των Ελληνόπολων από τους ιερωμένους. Δεν θα μπαίνει ένας ιερωμένος μέσα για να μας λέει άλλα πράγματα και μάλιστα χωρίς αντίλογο. Αυτό δεν είναι σχολείο. Αυτό είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτό δεν είναι ανοιχτό σχολείο, αυτό που θέλουμε. Και λίγο παρακάτω, μετά από παρέμβαση του υπεύθυνου τη εκπομπή κυρίου Παπαδάκη, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί αντιδικία μεταξύ μαθητών και του ιερέα, ο οποίο, αμφισβητώντα τη θεωρία του Νταβίνου, κηρύττει τη χριστιανική διδασκαλία, υποστηρίζει: Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει ο ιερέα ή ο αρχιερέα να κάνει κήρυγμα στο σχολείο. Τα κηρύγματα στην Εκκλησία έχει μαθήματα το σχολείο. Επικοινωνικών προβλημάτων καμία αντίρρηση να συμμετέχουν και οι παράγοντες εκκλησιαστικοί όπως και άλλοι παράγοντες. Αλλά ο ρόλος του σχολείου είναι η μάθηση και όχι τα κηρύγματα. Κηρύγματα στην εκκλησία. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χρήσιμη για τον κυταίος υπογό όπως και λίγο πολύ για όλο το πολιτικό κόσμο μόνο για το πλούσιο της κοινωνικό έργο, με το οποίο υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους. Κατά τα άλλα είναι υπόθεση της ιδιωτικής σφαίρας των πιστών και εκεί πρέπει αυστηρός να περιορίζεται με τα κηρύγματά της. Είχαμε και παλιότερα αναφερθεί στην πολιτιοκρατία. Είχαμε δει ότι είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Στην Ορθόδοξη Ανατολή ως πολιτικό σύστημα ήταν άγνωστη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιέρωσε το δια του Σταυρού πολίτευμα. Υπήρξε η στενή σχέση πνευματικής και κοσμικής εξουσίας στην υπηρεσία του λαού της Αυτοκρατορίας. Αντίθετα στη Φραγκική Δύση με τον Λούθυρο, τον 16ο αιώνα καταγείται στην ουσία η Ιεροσύνη ω φορέα τη πνευματική εξουσία και η Εκκλησία υποτάσσεται στο κράτο. Στην αρχή οι βασιλείς, ω ελαίου Θεού άρχοντε, κυριαρχούν ολοκληρωτικά στου λαού του. Με την προοδευτική επικράτηση του διαφωτισμού, την κατάγηση των βασιλέων και την υποκατάστασή τους με τις λεγόμενες δημοκρατίες στη Δύση, η επίσημη κρατική ιδεολογία σχηματίζεται σε μεγάλο βαθμό με την υποκατάσταση του Θεού μέσω της πίστης της αποκλειστικά ανθρώπινες δυνατότητες στον χώρο των επιστημών. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες όσο υπάρχουν ακόμα περιορίζονται όλο και περισσότερο στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικέ είναι οι παραπάνω θέσει του κυρίου Φίλη για τη σχέση τη κοσμοθεωρία των φυσικών επιστημών με την πολιτιοκρατία. Επειδή ανήτε την οποιαδήποτε αμφισβήτηση μια επιστημονική θεωρία, ειδικά σε ηγεμένο, του απαγορεύει τρόπον την να εκφράζουν επιστημονικά τεκμηριωμένε απόψει ενώπιον μαθητών εναντίον αυτής της συγκεκριμένης θεωρίας είναι να ασκούν κριτική στηριγμένη πάνω σε μια ευρύτερη λογική βάση. Αυτή τη θεωρία του Νταβίνου, όπως φαίνεται από την διατύπωσή του στην παραπάνω εκπομπή, θεωρεί ως θέσφατο της παιδείας. Σε αυτήν στηρίζει την παιδεία που παρέχει το ελληνικό σχολείο. Πρόκειται για ένα είδος θρησκευτικής πίστης, για ένα είδος θρησκειοποίησης της επιστήμης. Η επιστήμη παίζει τον ρόλο μιας θρησκείας. Της αναγνωρίζεται μια απόλυτη υπεροχή, όχι μόνο υπεροχή πάνω στο σύνολο της γνώσης, αλλά και πάνω στο σύνολο της ανθρώπινης ζωής. Η επιστήμη θεωρείται ότι είναι ικανή να λύσει όλα τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτές οι δίθεν επιστημονικές πεπιθύσεις που θέλουν να αποδείξουν ότι ο Θεός δεν υπάρχει και ούτε χρειάζεται στον άνθρωπο, επειδή καλύπτεται σε όλες τις ανάγκες της ζωή του από την επιστημονική γνώση, δεν εκφράζουν φυσικά την όντως επιστήμη, αλλά μόνο τον επιστημονισμό, που δεν είναι επιστήμη. Είναι ένα είδος φιλοσοφίας η οποία προϋποθέτει μία απέραντη πίστη στις ανθρώπινες δυνατότητε. Πάντως για να γυρίσουμε στις θέσεις του κυρίου Φίλη είναι πρωτάκοστη στον 21ο αιώνα η αξίωση, η παιδία ενός τόπου να μην στηρίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα αλλά σε μια επιστημονική θεωρία η οποία δεν στηρίζεται παρά μόνο στη φαντασίωση επιστημόνων περί τυχαίων γεγονότων και μάλιστα ακυρώνεται από τον ίδιο τον δημιουργό της. Γράφει ο Κάρλος Ναρβίνος το 1859 στο έργο του «Περί της κατακογής των ιδών μέσω της φυσικής επιλογής ή τη διατήρηση των ευνοωμένων φυλών στον αγώνα της ζωής» στη σελίδα 155. Το να υποθέσουμε ότι το μάτι με όλες τις αμίμητες επινοήσεις για την προσαρμογή της εστίασης σε διάφορες αποστάσεις για την ρύθμιση ιστοχής διαφορετικών ποσών φωτός καθώς και για την διόρθωση των σφαιρικών και χρωματικών εκτροπών θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσω φυσικής επιλογής, φαίνεται, μπορώ ανοιχτά να ομολογήσω, παράλογο στο μέγιστο βαθμό. Αυτό το γράφει ο ίδιος ο Δαβίνος στο έργο του. Εάν μάλιστα ο Δαβίνος όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή είχε στρέψει το ενδιαφέρον του έστω λίγο σε εκείνο που έλεγαν σοφοί και όντως επιστήμονες οι τη της εποχής του όπως ο Κρυγόριος Μέντερ ίσως θα είχε προσγειωθεί στην επιστημονική πραγματικότητα και δεν θα είχε καταλήξει σε θεωρία που αποτελεί επιστημονική μυθολογία. Η κοσμοθεωρία των φυσικών επιστημών, η οποία γεννήθηκε τον 18ο και 19ο αιώνα, θεωρείται σήμερα και επιστημονικά ξεπερασμένη. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτε στο δεδομένο ότι μέχρι τις μέρες μας κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά στα σχολεία αλλά και γενικά στα μέσα ενημέρωσης ως ιδιολόγημα για την προέλευση του κόσμου και της ζωής. Αποτελεί το βασικό εργαλείο της πολιτιοκρατίας, δηλαδή της συγκρότησης της ανθρώπινης κοινωνίας χωρίς Θεό για να θεμελιώσει την αξίωση για το ουδετερό κράτος, στην ουσία για το άθεο κράτος, όπου τηρούνται ίσες αποστάσεις ανεξαιρέτως προς όλες τις θρησκείες. Οι θρησκείες σε ένα είδος κλίνης του προκρούστη εξισώνονται απόλυτα μεταξύ τους και δεν λαμβάνεται υπόψη η τοποθέτηση της κάθε μίας θρησκείας απέναντι στην ιστορική πραγματικότητα όπως και η προσφορά τη στη διάσωση της ταυτότητας ενός λαού. Οι σημερινές δυτικές δημοκρατίες διακηρύττουν με την προβολή αυτής της ακόμα και επιστημονικά ξεπερασμένες κοσμοθεωρίες την δίθεν επιστομονική του τοποθέτηση έναντι της πίστης των διαφόρων θρησκειών. Όπως ισχυρίζονται αυτές οι δημοκρατίες, είναι η έκφραση της σύγχρονης κοινωνίας, της κατανόησης και εξήγησης της ζωή επάνω σε επιστημονική βάση και έτσι αξιώνουν ότι λυτρώνουν τον μοντέρνο άνθρωπο από τις αυταπάτης των θρησκειών. Η πολιτιοκρατία της εποχής μας επιθυμεί να αυτοθεωρηθεί ως ανεκτική έναντι των διαφόρων προτιμήσεων των μελών της. Ισχυρίζεται όμως ότι οι θεμητές ιδιοτροπίες των ανθρώπων, τις οποίες εντάσσονται προφανώς ανεξαίρετα και όλες οι διάφορες θρησκείες, οφείλουν να περιοριστούν αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής. Διότι επίσημη έκφραση της πολιτιοκρατίας μπορεί να είναι μόνο η επιστημονική κοσμοθεωρία των φυσικών επιστημών. Και αυτό σημαίνει ότι ως προς το θέμα της προέλευσης και εξέλιξης της ζωής, η παραπάνω αντιεπιστημονική θέση του Νταβίνο διατηρείται ως βασικός πυλώνας στην πολιτιοκρατούμενη παιδεία μας. Πέρα όμως από τους ανεδαφικούς ισχυρισμούς αυτής της θεωρίας σχετικά με την εξέλιξη της ζωή στον πλανήτη μας, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή με την ανακάλυψη του Μέντελ για την κληρονομικότητα, τίθενται και άλλα ιδιαίτερα βαρισίμαντα θέματα. Πώς με βάση αυτή τη θεωρία του Δαβίνου μπορεί να θεμελιώνονται ηθικές αξίες, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος θεωρείται προϊόν εξέλιξης και υπό εξέλιξη ποιε αξίε θα είναι αυτέ που σήμερα είναι αξίε και αύριο δεν είναι. Αξίζουν το όνομα αξίε. Προφανώ όχι, αφού δεν αξίζουν. Είναι παροδικέ και εξυπηρετούν βασικά μόνο τι εκάστοτε επιδιώξει των ανθρώπων. Πραγματικές ανθρώπινες αξίες πρέπει να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών μπορούν να προκύπτουν μόνο από τον Θεό που έχει πλάσει τον άνθρωπο και είναι ο μόνος που είναι σε θέση να ορίσει τον αληθινό τρόπο λειτουργίας του. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την πειραϊκή εκκλησία στου 91,2 μεγα στον των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική. Τι παρατηρήσει και τι ερωτήσει σα σχετικά με την εκπομπή να τι καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μα 210 41 18 640 και 210 41 18 602. Το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής ήταν με τη σχέση της πολιτιοκρατίας σήμερα με την κοσμοθεωρία των φυσικών επιστημών, ότι με βάση αυτή την κοσμοθεωρία τα σημερινά πολιτικά καθεστώτα προσπαθούν ιδίω μέσω της παιδείας να εξορίζουν τον Θεό από τη ζωή μας και να τον υποκαθιστούν με την θεοποίηση της επιστήμης. Εάν είχε ρωτήσει κανείς πριν από 500 χρόνια τους ανθρώπους σχετικά με την προέλευση του κόσμου και του ανθρώπου, θα είχε λάβει όπως τίποτα σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων την απάντηση ότι προέρχεται από τον Θεό, ότι έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. Αν κάνει κανείς σήμερα το ίδιο σε όλο τον κόσμο, πάλι η μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας θα απαντήσει έτσι. Εάν όμω το κάνει στη λεγόμενη χριστιανική Ευρώπη, τα πράγματα προφανώ θα έχουν αλλάξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ο άνθρωπο πριν από 500 χρόνια στεκόταν με θαυμασμό μπροστά στο φαινόμενο τη ζωή και το μυστήριο που συνδέεται με αυτό. Σήμερα η ανθρωπότητα μέσω της επιστήμης έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο γνώσεων σχετικά με τα δεδομένα που κάνουν δυνατή τη ζωή πάνω στη γη και το ίδιο το βιολογικό φαινόμενο της ζωής. Σήμερα λοιπόν, ακριβώ λόγω αυτών των γνώσεων για την περιπλοκότητα όλων αυτών των δεδομένων και ταυτόχρονα για τις απειροελάχιστες δικέ μας δυνατότητες συγκριτικά με τα παραπάνω, θα έπρεπε κανονικά να σταθεί με απείρως μεγαλύτερο θαυμασμό. Αλλά συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Το φαινόμενο αυτό που λογικά μοιάζει εντελώς ανεξήγητο ή μάλλον πρέπει να χαρακτηριστεί ως παράλογο εξηγείται πνευματικά από την Αγία Γραφή με τα εξή λόγια «Η γνώση φυσή» Ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από ιδιολειψίες και η λογική του βιάζεται ώσπου να προσαμωστεί στην κοσμοθεωρία του αλλά ας δούμε μερικά από τα αξιοθαύμαστα αυτά φαινόμενα που κάνουν τη ζωή δυνατή στον πλανήτη μας. Πρώτον, είναι η κλίση του άξονα της Γης που είναι ακριβώ 23,45 βαθμούς και μένει σταθερή εξαιτίας της περιστροφής της σελήνης γύρω από την Γη. Αυτή η κλίση που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, μικρότερη ή και ανύπακτη μας εξασφαλίζει το εύκατο κλίμα για τις τέσσερες εποχές του χρόνου. Εάν δεν υπήρχε η κλίση αυτή, δεν θα υπήρχαν καθόλου εποχές. Εάν η κλίση θα ήταν παραδείγματος χάρη στους 70 βαθμούς, θα είχαμε θερμοκρασίες μέχρι και 80 βαθμούς. Δεύτερον είναι το πολύ λεπτό στρώμα του όζοντος, χωρίς το οποίο όλοι μας εδώ και πολύ καιρό θα είχαμε πεθάνει από κακίνου του δέρματος. Τρίτον, όλοι μας γνωρίζουμε ότι χωρίς τον οξυγόνο που αποτελεί το 21% της ατμόσφαιρας της Γης δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αλλά γιατί όχι 25% δεν θα ήταν καλύτερα. Εάν ήταν 25% δεν θα υπήρχε πλέον σχεδόν κανένα δέντρο επειδή το οξυγόνο συμβάλλει και στις πυρκαγιές. Με 1% περισσότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα αυξάνει ο κίνδυνος πυρκαγιών των δασών κατά 70%. Λίγο λιγότερα, παραδείγματο χάρη 15%, θα έχει ως επίπτωση το θάνατο των περισσότερων ανθρώπων. Το 21% είναι η τέλεια τιμή για μας αλλά αφού χρησιμοποιούμε το οξυγόνο γιατί δεν μειώνεται. Λόγω των φυτών που παράγουν οξυγόνο. Και υπάρχει απόλυτη ισορροπία σε αυτό. Ό,τι οι άνθρωποι και τα ζώα καταναλώνουν από οξυγόνο είναι ακριβώ εκείνο που παράγουν τα φυτά. Τέταρτο, στοιχείο της ατμόσφαιρας μας είναι το διοξίδιο του άνθρακα με 0,04%. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η περιεκτικότητα είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένας Γάλλος μαθηματικός του 19ου αιώνα υπολόγισε με βάση τον ήλιο, το νερό, τη στεριά κτλ. ότι η θερμοκρασία πάνω στη γη θα έπρεπε να είναι κατά μέσο όρο μείον 18 βαθμούς. Κατά μέσο όρο όμως έχουμε συν 20 βαθμούς. Έτσι βρέθηκε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα που κρατάει τη θερμοκρασία στη γη. Και αυτό είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Η περιεκτικότητά του βρίσκεται μόνο στο 0,04% αλλά αυτό είναι υπεύθυνο για την διαφορά της θερμοκρασίας από μείον 18 σε συν 20 βαθμούς. Εάν δει κανεί το ίδιο το βιολογικό φαινόμενο τη ζωή, τα πράγματα είναι ακόμα απίρω πιο αξιοθαύμαστα. Το ανθρώπινο κύτταρο, παραδείγματο χάρη, σήμερα με βάση τι επιστημονικέ γνώσει περιγράφεται ω ολόκληρο εργοστάσιο με όλα που συμβαίνουν σε αυτό. Υπάρχει τμήμα σχεδιασμού δομικών στοιχείων του κυττάρου, τμήμα παραγωγή ενέργειας, τμήμα αποθήκευση τμήμα ανακύκλωση. Υπάρχουν εργάτε που κάνουν συντήρηση. Υπάρχει περίπλοκο σύστημα ασφάλεια το οποίο αφήνει μόνο οι συναγκάτε να εισχωρούν στο κύτταρο και όλα αυτά σε μορφή και περιπλοκότητα που μόνο δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανεί. Εάν επισκεπτόταν κανεί ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια του κόσμου, θα διαπίστωνε ότι από πλευράς περιπλοκότητας δεν μπορεί να συναγωνιστεί το πιο απλό ανθρώπινο κύτταρο. Εάν αν δεν μπορεί να αποδεχτεί ο ανθρώπινος νους ότι ένα εργοστάσιο φτιάχνεται με το να πετάς σε ένα μέρος μαζί τους δομικούς λίθους του, κάνοντας έστω αυτή την δουλειά επί εκατομμύρια χρόνια, πολύ λιγότερο ακόμα μπορεί να παραδεχτεί ότι μπορεί να γίνει αυτό με κύτταρο. Πολύ πιο περίπλοκο γίνεται το φαινόμενο της ζωή εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από περίπου 30 εκατομμύρια κοιτάρων που συνεργάζονται και ειδικεύονται σε διάφορους τομείς της ζωή. Λένε τώρα οι θειασότες της θεωρίας της εξέλιξης ότι μέσα σε τεράστια χρονικά διαστήματα από το ένα κύτταρο μέσω των τυχαίων αλλαγών και της φυσικής επιλογής με την επικράτηση της εκάστοτε πιο κατάλληλης μορφής ζωή, φτάσαμε στους σημερινούς οργανισμούς φυτά, ζώα και ανθρώπους. Κάποτε όμως πρέπει να υπήρξει η πρώτη καρδιά σε κάποιο οργανισμό και όχι μόνο η καρδιά επειδή από μόνη της δεν έχει νόημα αλλά και το σύστημα των αρτηριών, και βέβαια και το αίμα που πρέπει να παράγεται κάπου στο μυελό των οστών για να μπορέσει να κυκλοφορήσει μέσα στις αρτηρίες. Εφόσον όμως το αίμα μεταφέρει οξυγόνο, έπρεπε να υπάρχουν ταυτόχρονα και οι πνεύμονες για να εμπλουτίσουν το αίμα με το οξυγόνο. Και όλα αυτά και πολλά άλλα έπρεπε να υπάρχουν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή σε έναν οργανισμό, επειδή το κάθε ένα μόνο του δεν έχει κανένα νόημα. Μόνο η συμβίωση και η τέλεια προσαρμογή του ενός προς το άλλο δίνει νόημα. Κατά την αναπαραγωγή ο κάθε οργανισμός, ο κάθε άνθρωπος ξεκινάει με ένα κύτταρο που γίνονται δύο, τέσσερα, οκτώ κλπ ακριβή αντίκραφα ολοίδια κύτταρα ενώ στον διαμορφωμένο άνθρωπο βλέπουμε ότι τα κύτταρα δεν είναι ίδια. Άλλο το κύτταρο στο μάτι, άλλο στην τρίχα των μαλλιών, άλλο στον νύχι και αλλού. Όταν αρχίζει να μεγαλώνει το βουνό αυτών των κυττάρων, κάποια στιγμή αρχίζουν αυτά τα κύτταρα να ειδικεύονται. Γνωρίζουμε το μηχανισμό με τον οποίο γίνεται αυτό, αλλά από πού γνωρίζει το κάθε κύτταρο ακριβώς σε τι πρέπει να ειδικευτεί. Γιατί το κύτταρο παραδείγματο χάρη τη τρίχα των μαλλιών δεν είπε ότι θα γίνω κύτταρο ματιού. Πώς να το κάνει. Είχε όλες τις προϋποθέσεις. Αυτά είναι ελάχιστα από τα χτυπητά επιχειρήματα ότι η πολυπλοκότητα των προϋποθέσεων της ζωή και πολύ περισσότερο η ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου πολυπλοκότητα της ίδιας της ανθρώπινης ζωής και έχουμε εξαιρέσει από αυτήν το μυστήριο του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου αποκλείον στον στοιχειοντός λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο την ανόητη εκτοχή διαδικασιών της τύχης αλλά παραπέμπουν με απόλυτη σαφήνεια σε απίεγος ευφυή κατασκευαστή στον τριαντικό Θεό μας ως δημιουργό του κόσμου και κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε. είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.